Καλημέρα, παιδιά. Καλησπέρα. Ανάλογα τι ώρα βλέπετε το βίντεο, τι κάνετε. Λοιπόν, έχουμε καιρό να τα πούμε. Έχω καιρό να ανεβάσω βίντεο. Και σήμερα είχα σκοπό, είχα βγει έξω νωρίτερα να βγάλω vlog. Είτε όπου μας βγάλει, είτε vlog απλό. Αλλά τι έγινε, πήγα στο Amager. Πολύ ωραία μέρα σήμερα. Δεν βρήκα κάτι το ιδιαίτερο όμως. Ενώ φανταστικά τοπία, αλλά τα έχουμε δει σε πάρα πολλές επαναλήψεις, πάρα πολλές φορές. Από τη σειρά των βίντεο που έχω ανεβάσει στα όπου μας βγάλει. Οπότε σκεφτόμουν να λέω να ανεβάσω τώρα αυτό το βίντεο. Δεν έβγαλα πάρα πολλά πλάνα γιατί δεν μ' άρεσε. Ήταν συνέχεια το ίδιο πράγμα, επαναλαμβανότανε. Όμως λέω από την άλλη γιατί να μείνει το κανάλι χωρίς περιεχόμενο για όλο αυτό το διάστημα. Οπότε θα το ανεβάσω. Θα δείτε στη συνέχεια του βίντεο αυτό το κομματάκι που τράβηξα, έστω αυτό το λίγο. Για να είμαστε έτσι ενεργοί στο YouTube. Έρχονται όμως και άλλα βίντεο, παιδιά. Ο λόγος που δεν ανεβάζω τώρα πολλά βίντεο αυτές τις μέρες είναι ότι δουλεύω πάρα πολλές ώρες γι' αυτό. Οπότε και στα ρεπό μου όταν κάθομαι, ξέρεις, προτιμώ να ξεκουράζομαι παρά να τρέχω έξω και να κάνω vlog. Η αλήθεια είναι αυτή. Αλλά έχουμε λίγο βίντεο έτσι να δούμε. Το Amager που παρότι ίδιο με πολλές περιοχές που έχουμε πάει στο που μας βγάλει, πάρα πολύ όμορφα, ακούγονται έτσι τα πουλάκια, έτσι είναι ωραία ατμόσφαιρα. Ελπίζω να το χαρείτε το βίντεο. Thank you very much, Moods. Πάμε. Έχουμε έρθει σε ένα στενό δρομάκι εδώ πέρα που ήταν, που είδαμε τώρα τις αγελάδες αυτές τις παράξενες. Δεν είναι ταύροι, νομίζω είναι αγελάδες. Εδώ τρέχουν κιόλας. Ουπ. Δείτε. Και πάμε να δούμε τι έχει από εδώ. Μπορεί και να μην έχει τίποτα. Πέρα περνάει ένα ποταμάκι. Αυτά τα χωράφια μέσα έχουν μικρά παγκάκια. Είδα άλλους που μπαίνανε. Αλλά δεν θέλω να το ρισκάρω εσύ. Αυτά τα ζώα φαίνονται πολύ. Που καρφώσουν κανένα κέρατο, άστο καλύτερα. Βλέπετε. Έχει και άλλο χρώμα. Εντάξει, δεν σταματάνε να τρώνε. Δεν ξέρω πώς δεν το έχουν φάει ακόμα το χωράφι όλο. Είναι πάρα πολύ. Πολλές. Δεν ξέρω αν είναι ταύρια αγελάδες, παιδιά. Τώρα αυτό δεν το ξέρω ακριβώς. Και έχουν κάποιες παράξενες ράτσες αγελάδων εδώ. Οπότε δεν ξέρω ακριβώς τι είναι. Αλλά είναι πάρα πολλά. Όσο περπατάω τώρα κάνα δεκάλεπτο. Η Δανία τέτοια εποχή, έτσι Μάη, Ιούνιο, είναι φανταστικά. Είναι φανταστικά, πολύ πράσινο. Το μόνο αρνητικό είναι τα ζουζούνια. Πολύ ζουζούνι. Τρώω δηλαδή πολύ ζουζούνι στον δρόμο με το πατίνι. Αλλά φανταστικά ακούστε τα πουλιά. Δεν ξέρω αν τα ακούτε. Υπέροχα τοπία, όπου και να βρίσκεις, θα υπάρχει ένα τέτοιο μέρος, παιδιά. Πέρα πίσω. Περνάει ποταμάκι. Αυτό τι είναι. Δεν ξέρω. Δεν τα κουμπάω. Συνεχίζουμε. Thank you.
περπατάω τόση ώρα που τώρα βαριέμαι να που σκέφτομαι τη διαδρομή να γυρίσω πίσω. Οπότε λέω να κάτσω σήμερα το βράδυ εδώ να κατασκηνώσω. Πλάκα κάνω ρε. Οπ. Βγήκαμε σε δρόμο. Δεν έλεγα τίποτα άλλο. Βγήκαμε σε δρόμο, αλλά το πατίν το έχω. Οπ. Από εδώ άλλο δασάκι. Αυτό ήταν το βίντεο, παιδιά. Αυτά είναι ό,τι έβγαλα και κάτι φωτογραφίες έβγαλα. Βασικά άραξα και πέρασα κάτι παγκάκια. Απέλαυσα την ωραία τη φύση σήμερα. Γιατί λέω, τι άλλο να βγάλω. Συνέχιζα και περπατούσα. Πραγματικά αυτό το μονοπάτι το περπατούσα πάρα πολύ ώρα και δεν έβρισκα κάτι διαφορετικό. Και λέω, τι να βγάλω να δείξω τα παιδιά εδώ πέρα να χαρούν. Δεν το πιστεύω. Οπότε, ναι, παιδιά, αυτό ήταν. Αν σας άρεσε, βαρέστε ένα like, με βοηθάει. Μια εγγραφή αν δεν έχετε κάνει. Και θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο που ελπίζω να είναι πιο δημιουργικό, πιο μεγάλο. Σε διάρκεια και να είστε όλοι καλά, παιδιά. Προσέχετε. Γεια σας. Δεν το πιστεύω.